Πάει κιόλας. Θέλω το ρέμα. Εντάξει. Για πάμε. Μουσικά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που απόψε σε αυτή τη βραδιά της Στασίας είμαστε εδώ κοντά της και της δείχνουμε για άλλη μια φορά την αγάπη μας, όπως μας δείχνει και αυτή το καλοκαίρι που πάμε στην αγαπημένη μας Κεφαλονιά. Πόσα κιλά φεύγετε από εκεί? Πώς? Πόσα κιλά φεύγετε από την Στασία? Μέρα και κιλό. Εγώ ώρα και κιλό. Είμαι λίγο πιο γρήγορος. Συνεχίζει και πειράζει όμως τον κύριο Λιάγκα για τα κιλά του. Όχι, κοίταξε. Δεν συνεχίζει. Ντύθηκε Λιάγκα σήμερα. Κοίτα. Λόγω της ημέρας, επειδή έρχονται και οι γιορτές, απόκριες, ντύθηκα εγώ Λιάγκα και ο Λιάγκα ντύθηκε ρέμος. Έχω ίδιο μπουφάν και έχει το ίδιο ακριβώς. Εγώ να πω ότι αυτό που βλέπετε από δεξιά και από αριστερά είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Έλα, φιλή αριστερά, δεξιά. Έχετε ζητήσει. Μουά. Εγώ προτιμώ να τρώω από την Στασία. Να ξάσει εδώ. Έχετε ζητήσει από την κυρία Στασία να μάθει κάτι στην Ιβόνη να σας το μαγειρεύει και στο σπίτι? Δεν έχει ανάγκη. Η Ιβόνη, παιδιά, είναι νούμερο ένα νοικοκυρά. Παιδιά, άλλα φαγητά κάνει η Ιβόνη, αλλά όταν θέλω να φάω τα καλοκαιρινά μου τα φαγητά τα ωραία, ξέρω ότι θα πάω στην Στασία. Το καλοκαίρι θα σας δούμε, θα παντρευτείτε τελικά? Γιατί κάποιοι φίλοι σας λένε ότι μέσα στο 18 ή του χρόνου, ή τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο τώρα, αυτά είναι κάποιες προσωπικές στιγμές που όταν και όταν θα αποφασίσουμε θα το ζήσουμε εγώ με λίγο. Και μπορεί και στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, παιδιά, θα πρώτα γυναίκα σε μένα και μετά θα παντρευτεί. Πρέπει να αποκαταστήσει εμένα πρώτα και μετά θα παντρευτεί ο Ρέμος. Έχω μια αδερφή της Ιβόνης που κάτι είστε και στα κυβικά μαζί βολεύετε. Ενώ δηλαδή είναι ένα 80, έτσι το κορίτσι να ξέρεις. Και είναι, μιλάμε. Πιστή βιδι ντομάτα. Τι κάνει. Για να καταλάβω. Αυτό που είδαμε τώρα. Ο Ρέμος έκανε προξενιό την αδελφή της Ιβόνης τον Λιάγκα. Μάλλον ο Λιάγκας θέλει να τον αποκαταστήσει ο Ρέμος με την ωραία αδελφή της Ιβόνης. Κοίτα, τώρα αυτό που είδαμε ήταν προξενιό on air. Όμως θα πω ότι η αδελφή της Ιβόνης είναι κουκλάρα.